Τρία θραύσματα από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα που εκτίθενται στο Μουσείο του Βατικανού αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Πάπας Φραγκίσκος. Ο Ποντίφικας αναμένεται να παραδώσει τα γλυπτά στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Με μια κίνηση ισχυρότατου συμβολισμού που στέλνει ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα στο Βρετανικό Μουσείο, ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα μας μέσω του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου τα τρία θραύσματα από τη Ζωφόρο και τη Μετόπη του Παρθενώνα, τα οποία έφτασαν στο Βατικανό το 19ο αιώνα. Ο Άγιος Πατέρας Φραγκίσκος, ως ουσιαστική απόδειξη της ειλικρινούς επιθυμίας για συνέχιση της οικουμενικής πορείας για τη μαρτυρία της αλήθειας, αποφάσισε να δωρήσει στην αυτού μακαριότητα Ιερώνυμο, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τρία θραύσματα του Παρθενώνα, τα οποία εδώ και αιώνες φυλάσσονται με μεγάλη φροντίδα στις συλλογές του Ποντίφικα και στα μουσεία του Βατικανού και τα οποία εκτίθενται σε εκατομμύρια επισκέπτες που έρχονται από όλον τον κόσμο. Το πρώτο θραύσμα ανήκει σε ένα από τα άλογα του Τέθρυπου της Αθηνάς. Το δεύτερο θραύσμα είναι κεφαλή εφήβου. Πρόκειται για πρόσωπο των γλυπτών, το οποίο βρισκόταν έξω από το σηκό του ναού και έφερε άρτο που προσφερόταν κατά τα Παναθήνια. Το τρίτο θραύσμα είναι μια ανδρική κεφαλή με γένια, η οποία ανήκει στη νότια μετόπιο που απεικονιζόταν η κενταυρομαχία. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού χαιρετίζει την απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου που ελήφθη μετά από παράκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Εκφράζεται η ευγνωμοσύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και προσωπικά της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη για τη γενναιόδορη απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου. Ήδη το Μουσείο της Ακρόπολης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα τρία θραύσματα που θα επανενωθούν με τη Μετόπη του Παρθενώνα. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργός Λίνα Μενδώνη και το Μουσείο της Ακρόπολης, Γενικός Διευθυντής, είχαμε προφορικές και γραπτές συνεννοήσεις τόσο με την Αγία Έδρα όσο και με το Μουσείο του Βατικανού για αυτήν την πολύ ευχάριστη υπόθεση. Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει σχετικό έγγραφο του Βατικανού, αλλά η απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου είναι αμετάκλητη.